μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Ένας πίθηκος στο Σούνιο. Ακούγονται οι ηθοποιοί Νάσος Κεδράκας, Νίκος Τζόγιας, Ρίτα Μουσουρή, Χρήστος Ευθυμίου, Χριστόφορος Νέζερα. Σκηνοθεσία Γιώργος Θεοδοσιάδης. Μια φορά κι έναν καιρό, παιδιά μου, η Ελλάδα μας ήταν η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου. Ως τις Ινδίες πέρα ήταν τα σύνορά της και ως τον Ατλαντικό ωκεανό οι αποικίες της. Σ' όλες τις γνωστές τότε θάλασσες ταξίδευαν τα ελληνικά καράβια και έφερναν στην Ελλάδα όλα τα αγαθά της γης. Ο θεός της θάλασσας, ο μεγάλος Ποσειδών με την τρίαινά του, βοηθούσε τα ελληνικά καράβια, και όταν καμιά φορά αποκοιμιόταν και η αγριεμένη θάλασσα έπνιγε κανένα καράβι, τότε, λέει, έστελνε τα δελφίνια να πάρουν στην πλάτη τους τους ναυαγούς και να τους πάνε στην κοντινότερη ξηρά. Εκείνη τη φορά, λοιπόν, και εκείνο τον καιρό, ένα ελληνικό καράβι ερχόταν από τον Περσικό κόλπο φορτωμένο με ένα σωρό πραμάτιες. Ο καπετάνιος είχε πάρει επάνω στο καράβι μαζί με τ' άλλα, τι νομίζετε, έναν πίθηκο. Έναν πίθηκο με αστείο μουτράκι και μια μακριά ουρά. Πλησίαζε λοιπόν το καράβι στο Σούνιο, όταν το πιάσε μια μεγάλη φουρτούνα. Ο Ποσειδώνας κοιμόταν και η άγρια θάλασσα βρήκε την ευκαιρία να αγριέψει και να κάνει τα κύματά της βουνά σωστά. Ο ατρόμητος καπετάνιος και οι ναύτες του κάνανε μέσα στη θύελλα ό,τι μπορούσαν για να γλιτώσουν το καράβι. Μαζεύτε τα πανιά! Τιμόνι ίσια για τη στεριά! Ρίχτε τις πραμάτια στη θάλασσα! Καπετάνιο, άδικα όλα! Το απαριγιώμισε νερό! Το μεγάλο κατάρτι έσπασε! Βουλιάζομαι! Όλοι στη θάλασσα! Πέσανε όλοι στην αγριεμένη θάλασσα, μαζί και ο πίθηκος κοντά στο Σούνιο που έγιναν όλα αυτά. Τότε η γυναίκα του Ποσειδώνα, η Αμφιτρίτη, αγουροξύπνησε, έριξε μια ματιά στη θάλασσα, είδε το ναυάγιο και φώναξε στον άντρα της τον Ποσειδώνα. Ποσειδώνα, είπα. Τι σημαίνει, άφησε με να κοιμηθώ η γυναίκα. Ξύπνα, θεέ της θάλασσας. Δες, ένα καράβι βούλιαξε κοντά στο Σούνιο. Κοίτα, αν δεν είναι ελληνικό, άφησε με να κοιμηθώ. Είναι Τριήρης, είναι ελληνικό. Ελληνικό, πηδάω αμέσως στα κύματα. Θάλασσα, τρελάθηκες και πνίγεις τα ελληνικά καράβια. Γρήγορα ησύχασε, ησύχασε αμέσως, είπα. Και εσείς, δελφίνια μου, τρέξτε αμέσως κοντά στο Σούνιο. Σώστε τους ναυαγούς. Η θάλασσα ησύχασε. Τα δελφίνια έτρεξαν και το καθένα πήρε στην πλάτη του ένα ναυαγό. Κάποιο δελφίνι όμως είδε τον πίθηκο, τον πέρασε για άνθρωπο και πήγε κοντά του. Ο πίθηκος κατάλαβε πως το δελφίνι είχε κάνει λάθος, αλλά κολακεύτηκε πολύ που τον περνούσε για άνθρωπο. Να δείτε όμως τι έπαθε, λέγοντας διαρκώς ψέματα για να παραστήσει κάτι που δεν ήταν. Καθώς ο πίθηκος ήταν καμαρωτός στην πλάτη του δελφινιού, του λέει το δελφίνι: Άνθρωπε, σίγουρα θα είσαι όπως και οι άλλοι ναυαγοί. Αθηναίος κι εσύ, ε! Αθηναίος, τι δεν πει αυτό. Θα είσαι από την Αθήνα. Θα είσαι Αθηναίος. Α, ναι. Μόνο Αθηναίος. Εγώ, μωρέ αδελφίνη μου, είμαι από την πιο ξακουσμένη γενιά της Αθήνας. Τότε, αφού είσαι Αθηναίος, πρέπει να σε πάω ίσια στον Πειραιά. Όταν ξέρεις βέβαια τον Πειραιά σαν Αθηναίος που είσαι. Ακού τι λέει, αν ξέρω τον Πειραιά. Και βέβαια. Ο Πειραιάς είναι ο καλύτερος μου φίλος. Τι είπες,
Ο καλύτερός σου φίλος είναι ο Πειραιάς. Ναι, βέβαια. Ο καλύτερός μου φίλος. Έχουμε πιει κρασί με αυτό το φίλο μου τον Πειραιά. Έχουμε κάνει γλέντια με το φίλο μου τον Πειραιά. Έχουμε χορέψει μαζί. Έχουμε τραγουδήσει με το φίλο μου τον Πειραιά. Πού είναι αυτό, λέω. Ψεύτη. Τώρα το βλέπω πως με κορόιδεψες. Ούτε άνθρωπος είσαι, ούτε τον Πειραιά ξέρεις. Μα τι λες, Δελφινάκι μου. Το φίλο μου τον Πειραιά δεν ξέρω. Ψεύτη, αφού τον ξέρεις, άντε να τον βρεις στον πάτο της θάλασσας. Και τον πετάει από την πλάτη του μέσα στη θάλασσα τον ψεύτη τον πίθηκο το δελφίνι και τον αφήνει να χαροπαλεύει με τα κύματα. Έτσι τιμωρήθηκε σκληρά γιατί παράστενε πως ήταν κάτι που δεν ήταν. Γι' αυτό, σεις παιδιά μου, ποτέ να μην το κάνετε αυτό, για να περάσετε καλύτερα. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.